Μανώλη, θα μου επιτρέψει τον ελληνικό. Βέβαια. Αυτή η χρηματοοικονομική μελέτη, θα πρέπει να το σημειώσω ευθύς εξ αρχής, αφορά την Κρήτη. Δεν αφορά γενικώ στην Ελλάδα. Έτσι. Ακριβώς, Γιώργο. Αφορά την Κρήτη, μια που το δείγμα, το στατιστικό δείγμα και τα στοιχεία τα οποία αξιοποιήθηκαν για να βγουν συμπεράσματα και εκτιμήσεις, αφορούν όλες τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν έδρα την Κρήτη. Που αυτή τη στιγμή στο δείγμα είναι 841 εταιρείες. Αποσιάζουν κάποιες ανώνυμες εταιρείες, είτε επειδή δεν δημοσίευσαν ισολογισμό. Mm. Μπορεί να σε παίρνει κάποιος από τέτοια εταιρεία. Ελαστείευομαι. Λοιπόν, μας τον δώσει τώρα, σε λεπτό, συγγνώμη, ξέχασα. Εντάξει, ζωντανά. Είτε επειδή δεν υπήρξε δημοσίευση ισολογισμού, είτε δεν ανεβρέθηκε, γιατί άλλαξε και ο νόμος πέρσι, που δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά μόνο σε site. Όμως, το δείγμα είναι τόσο μεγάλο, σχεδόν η πλειοψηφία των ανώνυμων εταιριών, που τα στοιχεία είναι απόλυτα αξιόπιστα και οι τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από την αξιοποίηση αυτών των στοιχείων για το σύνολο της κριτικής οικονομίας, αλλά και για κάθε νομό ξεχωριστά, αλλά και για κάθε κλάδο ξεχωριστά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και σε επίπεδο κλαδικό ανανομό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνουν την διαφοροποίηση που έχει η κρίση αυτή και οι επιπτώσεις της στον κάθε νομό, αλλά κυρίως θα δούμε εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο, που δείχνει και που η Κρήτη εν τέλει έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αξιοποιήσει και να διαφοροποιηθεί από αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε. Άρα δεν είναι μια μελέτη γενικόλογη ακτινογραφίας της κρίσης, είναι με πραγματικούς όρους, με πραγματικά στοιχεία, στην πραγματική οικονομία, και σου δείχνει πού πας καλά, πού πας χαλιά, πού είσαι στάσιμος, που έχεις οπισθοδρομήσει. Στην ουσία δηλαδή έχετε καταγράψει, έχετε ακτινογραφήσει όλο το οικονομικό είναι του νησιού, σωστά? Ακριβώς, Γιώργο, και επειδή τα νούμερα δεν μπορούν να έχουν υποκειμενική άποψη ή παρερμηνία κατά το δοκούν, όπως έχουμε συνηθίσει σε γενικόλογες αναφορές, δεν μπορούν και να αμφισβητηθούν. Παράδειγμα να αναφέρω ότι φαίνεται από την, αν δούμε ας πούμε τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη των 30 μεγαλύτερων εταιριών ή των 30 πιο κερδοφόρων, βλέπουμε ας πούμε εσωτερικά στην Κρήτη, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που γνωρίζουμε, γιατί έχουμε κάνει αντίστοιχη μελέτη, άρα έχουμε δεδομένα 2000-2007, βλέπουμε ότι αυτή η κρίση ευνόησε περισσότερο τις μεγάλες εταιρείες τις τοπικές, κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, και όχι τις μικρομεσαίες. Συγκέντρωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι 30 πήραν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας την πενταετία που εξετάζουμε, 8-12, που όπως επισήμανα είναι πολύ κρίσιμη και ενδιαφέρουσα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι εταιρείες είχαν και εξαγωγικό κατά βάση προσανατολισμό. Πολύ σωστά. Οι παρατηρήσεις ήταν πάρα πολύ σωστοί. Αν πάμε σε περισσότερο βάθος και δούμε από αυτές τις 30 διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, πράγματι θα δούμε ότι υπήρξε όχι μόνο μείωση, αλλά εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών σε όσες εταιρείες είχαν εξαγωγικό προσανατολισμό ή όποιες εταιρείες καινοτόμησαν. Θα δούμε δηλαδή εταιρεία η οποία τριπλασίασε τα μεγέθη της και την κερδοφορία της επειδή έκανε κάτι έξυπνο και κάτι καινοτόμο. Και που ίσως δείχνει τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία πλέον σε αυτή στο πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που αναγκαζόταν να δραστηριοποιηθούν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πολύ φοβάμαι θα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται τα επόμενα, γιατί στη μελέτη αυτή υπάρχουν όχι μόνο συμπεράσματα και εκτιμήσεις εκ του ασφαλούς, αλλά υπάρχουν για το παρελθόν, αλλά υπάρχουν και προβλέψεις και εκτιμήσεις σε επίπεδο επόμενης τριετίας. Τι πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει? Επειδή τη μελέτη δεν θα τη διαβάσουμε εδώ σήμερα, θα πρέπει να την ακούσουμε αύριο στις 18:30 στο επιμελητήριο στην αίθουσα Καστελάκη για πρώτη φορά, και μετά βεβαίως θα γίνει κοινό κτήμα όλων. Αλλά επειδή έχετε και την εμπειρία, όπως σωστά ανέφερες, να μην το ξεχνάμε, ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και μελετές του, να έχετε καταγράψει, να έχετε ακτινογραφήσει το 2007 και τώρα 2008-2012, θέλω να σε ρωτήσω, στο μέτρο που μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα, αν υπάρχει κλάδος που αποτυπώνεται και στην Κρήτη ότι έχει υποστεί τη χειρότερη ζημιά, αν υπάρχει τέτοιος, και την καλύτερη από την άλλη κλάδος ένδειξη μέσα στην κρίση. Αυτό μπορούμε να το πούμε, νομίζω. Αν δούμε λοιπόν με μέγεθος πωλήσεων, από πλευράς πωλήσεων, που είναι και το πιο κρίσιμο πάντα σε μια οικονομία, ότι
είχαμε μία μείωση συνολικά στην πενταετία πάνω από 10% των συνολικών πωλήσεων των εταιριών που εξετάζουμε ως δείγμα, που Γιώργο είναι πολύ μεγάλο μείωση, γιατί την προηγούμενη περίοδο είχαμε μέση αύξηση 10% ετήσια. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι από το 0 πήγε στο μείον 14 ή 15 ή τέλος πάντων όσο πήγες, αλλά από συν 10 το μείον 10 είναι μείον 20. Mm. Άρα λοιπόν ήταν και αυτό και που είναι εντυπωσιακό συνολικά είναι ότι αυτή η φαινομενικά λογική μείωση ή σχετικά μικρή μείωση του κύκλου πωλήσεων επηρέασε φοβερά έντονα τα αποτελέσματα. Έντονα, πολλαπλάσια τα αποτελέσματα, τα κέρδη δηλαδή των εταιριών που ήταν εντυπωσιακά αρνητικά. Σε επίπεδο κλάδων υπήρξε κλάδος που είχε μείωση στην περίοδο την εξεταζόμενη περίπου 50% του συνολικού κύκλου εργασιών, που το ανησυχητικό δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ταυτόχρονα αύξησε τις υποχρεώσεις του, δηλαδή όχι μόνο έχασε το μισό τζίρο, αλλά οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν την περίοδο αυτή. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τη βιωσιμότητα αρκετών από αυτό στον κλάδο αυτό. Όπως είχαμε και κλάδο που είχαμε αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών την πενταετία. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Είναι αυτό που λέμε όταν βρέχει και κυκλοφοράμε, δεν βρεχόμαστε όλοι το ίδιο. Υπάρχει διαφοροποίηση στη συνολική εικόνα που έχετε πια ως Global Trust μεταξύ Κρήτης και υπόλοιπης Ελλάδας, και δεν το λέω με την έννοια ότι είμαστε υπεριούσιοι, αλλά επειδή μονίμως και ο πολίτης ο απλός το αντιλαμβάνεται ότι ναι, υπάρχει κρίση, ναι, έχουμε προβλήματα, ναι, έχουμε ανεργία, ναι, έχει πέσει η αγοραστική δύναμη, η ρευστότητα των άλλων, αλλά η οπτική που έχουμε ιδίως όταν πάμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο, Καβάλα, Γιάννενα είναι τελείως διαφορετική από πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο, ας το πω έτσι. Φαίνεται αυτό? Επειδή δεν έχουμε κάνει αντίστοιχη μελέτη προφανώς, αλλά για άλλη περιοχή της Ελλάδας, όμως έχουμε δει τα μακροοικονομικά μεγέθη σε επίπεδο Ελλάδας, τα παρακολουθούμε και λόγω δουλειάς δηλαδή, οπότε έχουμε μια γνώση και μελέτη επί του συνόλου της ελληνικής οικονομίας ποιες οι επιπτώσεις την περίοδο αυτή στην οικονομία αλλά και σε επιχειρήσεις από δημοσιευμένα στοιχεία από διάφορους φορείς. Και έχοντας μελετήσει την κρητική οικονομία πλέον, ναι, η Κρήτη έχει διαφοροποιηθεί θετικά. Δηλαδή, τα πράγματα στις επιχειρήσεις, η επίπτωση της εξαετούς ύφεσης πλέον έχει επηρεάσει λιγότερο την Κρήτη. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη επαρχία. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, οφείλεται στο ότι η Κρήτη είναι η μόνη περιοχή γεωγραφικά στην Ελλάδα που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Έχει την έντονη τουριστική δυναμική της Ρόδου, δηλαδή και περισσότερο, δηλαδή έχει ένα το πιο αναπτυγμένο τουριστικά κλάδο στην Ελλάδα, τουριστικά στην νησί. Ταυτόχρονα όμως έχει μια αξιοπρεπή ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα τύπου Θεσσαλίας, δηλαδή υπάρχει πρωτογενής τομέας παραγωγή, δηλαδή γεωργική, κτηνοτροφική, έστω και με τη μείωση που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Καλά, φέτος το λάδι θα έχουμε κατραπακιά βέβαια. Το λάδι, ναι, παραγωγή, θα είναι πολύ μικρή παραγωγή. Ναι, ναι. Και μπαίνει ένα άλλο θέμα διαφοροποίηση και εκεί, αλλά μην το ανοίξουμε τώρα. Και ταυτόχρονα έχουμε αρκετές βιομηχανίες και βιοτεχνίες που αποτελούν και το 25% του συνόλου της πίτας. Καμία άλλη περιοχή στην Ελλάδα δεν συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι τομείς. Εκτός το εμπόριο που υπάρχει παντού. Έτσι, το εμπόριο είναι κλάδος ο οποίος εξ ανάγκης. Μανώλη, επειδή ο χρόνος πιέζει, διαφοροποιήσεις μεταξύ νομών έχουμε τρελές ή οι διαφοροποιήσεις είναι στους κλάδους? Όχι, όχι. Οι μεγάλες, οι έντονες, ναι, διαφοροποιήσεις είναι σε επίπεδο κλάδων. Σε επίπεδο νομών μπορώ να πω έτσι σε αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα νομίζω στην εκδήλωση. Ναι, βέβαια, δεν τα πούμε εδώ. Το Ηράκλειο γενικά σε κρίσεις ισχυροί βγαίνουν και οι μεγαλύτεροι βγαίνουν κερδισμένοι. Αυτό ισχύει και σε επίπεδο Κρήτης. Δηλαδή το Ηράκλειο που έχει το περίπου 50% του πληθυσμού, που είναι στο κέντρο γεωγραφικά, που έχει ελέγχει ουσιαστικά το εμπόριο, γιατί ο πιο ισχυρός τομέας, όχι σε επίπεδο κατανομής, είναι το εμπόριο, δηλαδή που έχει το Ηράκλειο πολύ μεγάλο μερίδιο. Το Ηράκλειο βγήκε ελαφρώς πιο ισχυρό από αυτήν την κρίση, εις βάρος κάποιων άλλων νομών. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, η ζημιά στους κλάδους που υπάρχει στο Ηράκλειο ως μεγαλύτερη αγορά θα είναι και πιο εμφανής.
Όχι. Σε επίπεδο ανεργίας και τέτοια. Όχι. 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 Εντυπωσιακό αυτό. Όχι, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Δεν θα πούμε κάτι άλλο για τη μελέτη. Έχουν μείνει 10 λεπτά και θέλω να τα εκμεταλλευτώ. Παρά θα επαναλάβουμε. Αύριο, 6.30 ώρα, επιμελητήριο, αίθουσα Καστελάκη, η Global Trust παρουσιάζει την έρευνα, τη χρηματοοικονομική μελέτη των ανωνύμων εταιριών με έδρα την Κρήτη και ακτινογραφεί προ, κατά, αλλά κυρίως δίνει στοιχεία για το πώς μπορούμε να πορευτούμε μετά και πάω στο γενικό, Μανώλη, γιατί αυτό φωτογραφίζει και τη δουλειά που έχετε κάνει. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πάμε σε 7η χρονιά ύφεσης. Μοναδικό ρεκόρ αυτό. Θέλω να μου πεις, με την εικόνα της πραγματικής οικονομίας που έχει και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα και με το διάλογο που έχουν ανοίξει οι πολιτικοί περί οικονομίας, ο καθένας με τα δικά του, η δική σου αίσθηση ποια είναι? Βγαίνουμε από το τούνελ? Οδηγούμαστε δηλαδή περίπου στο δρόμο της Ιρλανδίας, λέω εγώ τώρα, και της Ισπανίας, ή συνέχεια του αδιεξόδου και βλέποντας και κάνοντας? Καταρχήν, η άποψή μου είναι ότι είμαστε σε λάθος τούνελ. Που σημαίνει ότι η έξοδό τους θα οδηγήσει και σε λαθασμένο στόχο. Άρα, δεν ψάχνω να βρω φως στο τούνελ, γιατί θεωρώ ότι είμαστε σε λάθος τούνελ. Και αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα. Έτσι. Οπότε και τώρα που ακούω για διαπραγματεύσεις και θα χυθεί αίμα εκεί με την Τρόικα και αυτά και συγκινούμε, θα έλεγα, θεωρώ ότι να διαπραγματευτούμε τι? Το αν το ένα δις θα γίνει 1,5, όταν θεωρώ ότι είμαστε στημένοι λάθος εξ αρχής. Φέτο η ύφεση θα αναμένεται να κυμανθεί περίπου στο 4,5 και θα ξεπεράσουμε το 25% συνολική ύφεση στην οικονομία, τρελό νούμερο. Με τα υπόλοιπα να μην κουράζω, Γιώργο, τα έχουμε υποθεί, με ανεργία που είδαμε ότι τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά τη και θα κυμανθεί κοντά στο 28% εκτιμάται μέχρι τέλος του χρόνου και πολλά άλλα μεγέθη που νομίζω έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές για να τα επαναλάβω κι εγώ. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι για το 2014 πλέον και μετά θα υπάρξει μια δημοσιονομική σταθερότητα, δηλαδή θα αισθανθούμε ή θα πληροφορηθούμε ότι στα δημοσιονομικά τα πράγματα πάνε καλά και πιθανόν από τα νούμερα να είναι έτσι, που όμως θα είναι τα εμβαθύνουμε λίγο. Ό,τι σημαίνει αυτό όμως, δημοσιονομική σταθερότητα. Ναι, όταν π.χ. το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, δηλαδή έσοδα-έξοδα στο κράτος προφόρων, προτόκων, είναι θετικό το αποτέλεσμα. Δεν φταίσαι εσύ με τους φόρους, γίνεται το ανάγνωσμα πια και πάει η λέξη, πάει στο στόμα κατευθείαν. Όχι, ναι. Απλά η φορομηξία. Ένα από τα βασικά, ίσως από τα πιο κρίσιμα μεγέθη σε μια επιχείρηση, σε μια ανώνυμη εταιρεία, είναι τα κέρδη προφόρων και αποσβέσεων. Λοιπόν. Άρα, όταν λοιπόν το πλεόνασμα αυτό, δούμε από πού προήλθε και δούμε ότι είναι ένα καθαρά υφεσιακό πλεόνασμα το οποίο δημιουργεί προϋποθέσεις περαιτέρω ύφεση ή στην καλύτερη προστασιμότητα, δηλαδή να, πιο συγκεκριμένα, όταν το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στις εταιρείες, δεν επιστρέφει ΦΠΑ, δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις στους προμηθευτές του, δεν κάνει δημόσιες επενδύσεις, άρα υπονομεύει το μέλλον και την προοπτική της χώρας. Όπως και μια εταιρεία, όταν μια εταιρεία δεν κάνει επενδύσεις και να εξχρονιστεί, είναι θέμα χρόνου το πότε θα είναι εκτός αγοράς. Το ίδιο ισχύει και για ένα κράτος. Απέναντι βέβαια μόνο που εκεί δεν πουλάει προϊόν, πουλάει υπηρεσίες στους πολίτες του. Όταν έχουν υποβαθμιστεί οι υπηρεσίες προσφερόμενες προς τους πολίτες, στην παιδεία, στην υγεία και στην ασφάλεια και στους άλλους τομείς, είναι λογικό να δημιουργήσεις, είναι εύκολο να δημιουργήσεις πλεόνασμα. Το δύσκολο είναι το πλεόνασμα να έρθει από καλή διαχείριση. Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι κανείς σκεπτόμενος άνθρωπος δεν θα συμφωνήσει ότι θέλουμε ένα μικρότερο αλλά και καλύτερο κράτος. Αυτό που γίνεται, και να αναφερθώ σε αυτό το μέγεθος, ότι έχουμε ένα μικρότερο κράτος, αλλά είναι και χειρότερο. Γιατί η αποτελεσματικότητα του κράτους και η ανταγωνιστικότητά του έχει πάει πιο κάτω από ό,τι ήταν. Άρα, εν τέλει, δεν υπάρχει ποιοτικό στοιχείο σε αυτό το πλεόνασμα. Άρα, δεν δημιουργεί προϋποθέσεις συνέχειας να επαναληφθεί, γιατί εντάξει, πια και η φορολογία βεβαίως, έτσι. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι επιτυχίας του πλεονάσματος. Πού να την πιάσει, τις επιχειρήσεις από την ιδιωτική, στα κίνητα, παντού. Έτσι. Άρα λοιπόν, θα υπάρξει μια μακροοικονομική, κατ' εμέ φαινομενική σταθερότητα, που όμως είναι υφεσιακού χαρακτήρα και δεν εντάσσεται σε ένα πλάνο αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Αυτό είναι και το κλειδί, λες. Κατά συνέπεια, ακριβώς. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι και το 2014 θα έχουμε ξανά ύφεση όσον αφορά το ΑΕΠ,
που δεν θα είναι 4,5, μπορεί να είναι 2, να είναι μικρότερη δηλαδή. Αλλά θα είναι ύφεση. Αλλά θα είναι ύφεση. Θα είναι ύφεση. Και όσον αφορά την πραγματική οικονομία, πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 3 χρόνια ακόμα που η κατάσταση θα χειροτερεύει. Δηλαδή, η ανεργία θα είναι τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα, αν όχι χειρότερα. Η ρευστότητα θα παραμένει να είναι το ίδιο, πάρα πολύ άσχημη για τις επιχειρήσεις. Το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις θα παραμένει να είναι πάρα πολύ αρνητικό. Και ο κύκλος εργασιών και των πωλήσεων θα συνεχίζει να πηγαίνει προς τα κάτω. Δηλαδή, τι είδαμε στην αρχή της κρίσης, βγήκε το 90, βρήκε πρώτα η δημοσιονομική κρίση, το όχευση του κράτους κτλ. Και αν νομίζω ότι για 2 χρόνια δεν είχαμε, η πραγματική οικονομία ήταν στον κόσμο της. Έλεγε είναι κάτι προσωρινό. Πιστεύω, Γιώργο, θα ζήσουμε το ανάποδο τώρα. Έστω και με τους λόγους που ανέφερα πριν, θα αισθανθούμε μια δημοσιονομική κατάσταση σταθερότητας. Ας την πούμε έτσι. Που στην πραγματική οικονομία θα έχουμε τουλάχιστον άλλα 2, ίσως και 3 χρόνια προς τα κάτω. Άρα το περιβάλλον που θα δραστηριοποιούνται οι κριτικές και ελληνικές εταιρείες θα χειροτερέψει από ό,τι και φέτο. Άρα λες, και με βάση τη χρηματοοικονομική μελέτη που έχετε κάνει και θα παρουσιάσετε αύριο σε 6,5 ώρα στο επιμελητήριο, ότι το κλειδί εδώ είναι εξωστρέφεια και καινοτομία. Ακριβώς. Διαφοροποίηση στα προϊόντα, εξωστρέφεια, και εξωστρέφεια αναφέρομαι σε επίπεδο και Ελλάδας. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν εταιρείες που πραγματικά είναι δύσκολο λόγω αντικειμένου ή προϊόντος. Σωστό. Και ένα κατεψυγμένο προϊόν πιθανόν είναι πολύ δύσκολο έξω. Όχι αδύνατο, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο Ελλάδα. Άρα το λύσει ο ΣΑ τώρα και το λιγμένο γάλα λέει απελευθερώνεται. Το λύσει ο ΣΑ, μη στεναχωριέσαι. Αστείευο, έλα, Μανώλη μου. Εμείς όταν λήξουμε θα μας κάνουν. Άρα λοιπόν εξωστρέφεια και αναφέρομαι και σε επίπεδο Κρήτης, να πουλάμε εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδας, ποιοτικά διαφοροποιημένα προϊόντα. Συνοικοκυριό σημάζεμα, σημάζεμα στα κόστη, και η άποψή μου δεν είναι, και διαφωνώ απόλυτα, ότι το κόστος το μισθολογικό είναι αυτό που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα. Το έχεις πει αυτό και 2 χρόνια τώρα. Ο εργαζόμενος ο οποίος έχει διάθεση και όρεξη και είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον και νιώθει καλά, θα μπορεί να σου προσφέρει περισσότερα πράγματα από το να του κατεβάσει τους μισθούς, το μισθό του, τις αποδοχές του και να έρχεται και το πρωί να ξυπνάει και να λέει πού πάω σήμερα. Μανώλη, εξάλλου βλέπουμε χώρες, Γιώργο, που έχουν διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς στην Ευρώπη και η ανταγωνιστικότητά τους είναι καλύτερη και τα μεγέθη καταπληκτικά. Έτσι. Λοιπόν, επειδή τελείωσε ο χρόνος, εγώ θέλω να επαναλάβω ότι αύριο 6,5 ώρα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου, η Global Trust, ο Μανώλης Δαμιανάκης και όχι μόνο, αλλά πάρα πολλοί δήμονες θα είναι εκεί, παρουσιάζουν αυτή τη μελέτη που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, προσέξτε το αυτό, για όλη την κοινωνία. Έχει σημασία, ακτινογραφούν την οικονομία της Κρήτης και δίνουν την οπτική του πυλώνα δηλαδή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είναι ο ένας από τους δύο. Το δημόσιο βέβαια, να μην πω τώρα κατά που πάει. Μανώλη, θα σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη, τον Ιφιαράκη, το Ειδικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου που φιλοξενούν αυτή την προσπάθεια και με ενθουσιασμό όταν τους ενημερώσαμε έγινε αποδεκτό σε αντίθεση με άλλες επιλογές. Όπως? Με άλλες επιλογές. Όπως? Θα μας πεις. Δηλαδή πού απευθυνθήκατε γι' αυτό και σας είπα. Θα τα πούμε άλλη. Εντάξει. Και ταυτόχρονα τα στελέχη και το Γιάννη το Χατζημανίδη προσωπικά, αναλυτή της εταιρείας και χρόνια συνεργάτη, και όλα τα στελέχη της Global Trust που δούλεψαμε όλοι πάρα πολύ ομαδικά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.